Ξεκινώντας, θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα θερμό χαιρετισμό αγωνιστικό στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που έδωσαν και δίνουν απλόχερα και με αυταπάρνηση την εργασία τους, τη γνώση τους, εδώ και 2 χρόνια για την προάσπιση της υγείας και της ζωής του λαού μας και που με τους αγώνες τους όλο αυτό το διάστημα κάτω από τις μάσκες απέδειξαν έμπρακτα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Συγχρόνως, θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία, αλλά και σε όσους νόσησαν και βγήκαν νικητές ή αναμετρώνται με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της νόσου. 2 και πλέον χρόνια πανδημίας εξακολουθούμε να μετράμε εκατόμβες νεκρών, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα ασθενείς και τα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας συνεχίζουν να κερδοσκοπούν, ενώ η εργατική λαϊκή οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια. Θεωρούμε πως όλο αυτό το διάστημα έχει συσσωρευτεί αρκετή πείρα που μπορεί να κλονίσει την κυρίαρχη αντίληψη, να φωτίσει με τραγικό τρόπο το συμπέρασμα ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Γιατί η πανδημία φανέρωσε και άνοιξε σε όλη της την έκταση, τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ακόμα και σε καπιταλιστικές οικονομίες πρότυπο κατά τα άλλα για τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται, τη βαθιά τους αντιλαϊκότητα αλλά και αναποτελεσματικότητα και χρεοκοπία των κατόνομων δημόσιων συστημάτων υγείας, αφού στην πραγματικότητα είναι όλα τους εμπορευματοποιημένα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι λαοί, όπως και ο λαός μας, αφέθηκαν απροστάτευτοι, διότι όλα τα συστήματα υγείας που οικοδομήθηκαν και οικοδομούνται πάνω στα σαθρά υλικά των νόμων της αγοράς, της θεωρίας κόστους-οφέλους, του ίδιου δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος που αντιμετωπίζει κρίσιμες λαϊκές ανάγκες ως εμπόρευμα. Έτσι, χιλιάδες ασθενείς αποκλείστηκαν είτε από τις αναγκαίες εξετάσεις, είτε από θεραπείες και χειρουργία, για να αντέξει το σύστημα υγείας την πίεση των ασθενών COVID. Και το ότι ξεπέρασε τις αντοχές του το δημόσιο σύστημα υγείας δεν οφείλεται στην απρόβλεπτη απειλή του κορονοϊού, αλλά ακριβώς επειδή τα όρια του συστήματος υγείας καθορίζονται με κριτήριο το κέρδος στη βάση των αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος που η πανδημία βρήκε το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας με τραγικές ελλείψεις, σοβαρά υποστελεχωμένο, σταδιακά και χρόνια υποχρωματοδοτούμενο, με κλειστά νοσοκομεία και δομές υγείας και κυρίως με παντελή απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του βασικού πυρήνα της που είναι η πρόληψη. Αντίστοιχα, το λαϊκό αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, ώστε να ανακουφιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο δεν έγινε πράξη, αλλά αντίθετα η κυβέρνηση κράτησε τον ιδιωτικό τομέα COVID-free, τουλάχιστον κατά 95% των κλινών του, αυξάνοντας παράλληλα τις αποζημιώσεις για τις ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ, επιτρέποντας την κερδοσκοπία με τα τεστ και τη λοιπή νοσηρότητα. Την ίδια στιγμή, μεγάλοι εργασιακοί χώροι και μέσα μεταφοράς έγιναν εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας, χωρίς να παίρνονται μέτρα προστασίας και να μπαίνουν περιορισμοί που θα μπορούσαν να πλήξουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Μάλιστα, προκειμένου να καλύψετε την αντιλαϊκή σας πολιτική για τη μη λήψη μέτρων, φτάσατε ως το σημείο να ανακηρύξετε στην πράξη ένα όπλο όπως τα εμβόλια ως αποκλειστικό μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας ως ατομική ευθύνη, χωρίς όμως την αναγκαία κρατική στήριξη, στην ενημέρωση, στην εξασφάλιση δημόσιων υποδομών και προσωπικού. Έτσι, οι παλινοβίες, η αντιφατικότητα των κυβερνητικών μέτρων, η αναπάντητη από τους κρατικούς φορείς προβολή αντιεπιστημονικών και ανορθολογικών απόψεων, που σε μεγάλο βαθμό αντανακλούσαν τον πόλεμο μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για τα μερίδια της αγοράς, όχι μόνο αναπαρήγαγαν τις επιφυλάξεις, αλλά έδιναν χώρο σε σκοταδιστικές αντιεμβολιαστικές απόψεις. Και τι κάνατε απέναντι σε αυτά? Νομοθετήσατε διοικητικά μέτρα για την αναστολή εργασίας ανεμβολίας των υγειονομικών και χρηματικές ποινές για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, επιχειρώντας να στοχοποιήσετε τμήματα του πληθυσμού ως υπαίτια της διασποράς του κορονοϊού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κυρίως προσπαθώντας να συσκοτήσετε βασικές και ουσιαστικές ευθύνες της κυβερνητικής σας πολιτικής. Βέβαια, τα ανωτέρω ήταν η συνέχεια του επικίνδυνου αφηγήματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας περί εθνικής ενότητας, ότι όλοι μαζί, το είμαστε μαζί όλοι, ότι είναι κοινός ο εχθρός, προκειμένου
να εξασφαλίσετε σιγή νεκροταφείο, ώστε να μην μιλάει κανείς για τον κίνδυνο από την εγκληματική έλλειψη μέτρων ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, μέτρων προστασίας στους τόπους δουλειάς, στα σχολεία και στα μέσα μεταφοράς. Ένα αφήγημα που το εργατικό λαϊκό κίνημα με τη συμβολή του ΚΚΕ αποδόμησε και δεν πέρασε, παρόλο που είχατε πολύτιμο συμπαραστάτη τον ΣΥΡΙΖΑ, που το ΣΥΡΙΖΑ του θα λογαριαστούμε μετά, της Εθνικής Συνεννόησης, του Πολιτικού Μορατόριουμ, των Υπουργών Κοινής Αποδοχής και άλλα. Μία ακόμα απόδειξη ότι ο λαός μας δεν έχει να περιμένει καλύτερες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει υπηρετήσει ως κυβέρνηση την πολιτική της υγείας εμπόρευμα και που είναι δεσμευμένος στην ίδια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλοι σας. Γι' αυτό έτρεχε να υποβάλει τα σέβη τους στους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους, παρά τις κορώνες για το δημόσιο σύστημα υγείας ή, όπως ακούσαμε, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα αλλά σε λογικές τιμές, ή για μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας αλλά πάντα κοστολογημένα. Να πως η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας, θα μου δώσετε λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, να λοιπόν πως η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ ΠΑΣΟΚ, παρά τις σκανδαλολογίες και τις κοκορομαχίες είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλίου, δεν μπορούν να κρύψουν όχι μόνο στα ζητήματα της υγείας αλλά σε όλα τα μέτωπα, αφού καθημερινά διαγωνίζεστε μεταξύ σας για το ποιος έδωσε τα περισσότερα φορολογικά προνόμια, κρατικές εγγυήσεις στο κεφάλαιο, ποιος επιδότησε την τζάμπα εργασία, ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα την ευρωενωσιακή πολιτική. Και μάλιστα ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άμυρος ευθυνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε το χεράκι του για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως και τη σημερινή, και όπως πράττει η σημερινή κυβέρνηση. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνεί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την περίφημη πράσινη μετάβαση? Δεν έβαλε λοιπόν το χεράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, για την οποία τώρα καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία? Θεωρούμε πως απέναντι στη διαφαινόμενη υποχώρηση της πανδημίας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, αφού τα δύσκολα για την υγεία της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων είναι μπροστά μας. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, αφού η πολιτική και τα μέτρα που διαμόρφωσαν αυτό το άθλιο και επικίνδυνο σύστημα υγείας για το λαό προβάλλονται, παρουσιάζονται ως λύση. Έτσι, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση προβλέπει νέο κύκλο καταργήσεων και συγχωνεύσεων νοσοκομείων και κλινικών, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙΤ, για να κερδοφορεί περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, λειτουργία του ΕΟΠΗ ως ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας για ακόμα μεγαλύτερη αφέμαξη των ασφαλισμένων, ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, ακόμα μεγαλύτερη αφέμαξη των ασθενών, μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των μονάδων υγείας. Αντίστοιχα, απατηλή για το λαό είναι η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση της δημόσιας υγείας, αφού είναι εκ των πραγμάτων ναρκοθετημένη από τη στιγμή που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους βασικούς άξονές της για περικοπές δαπανών και κριτήρια αγοράς στο δημόσιο τομέα. Και από αυτή την πλευρά αποδεικνύεται τον τομέα της υγείας, αποδεικνύεται ότι οι υποσχέσεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση με δίθεν φιλολαϊκό πρόσημο αποτελεί παγίδα ενσωμάτωσης του εργατικού λαϊκού κινήματος στα σχέδια της κυβερνητικής αναλλαγής, η οποία θα συνεχίσει το αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι εξελίξεις και στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν ότι ο λαός μας έχει μπροστά του δύο δρόμους ανάπτυξης. Το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ή το σημερινό δρόμο που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Και από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί αποκλειστικά τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι το επιχειρηματικό κέρδος. Για δωρεάν καθολικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, από πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επίπεδο υγείας, κατοχυρωμένες, που θα διασφαλίζει όμως το εργατικό κράτος με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, του πολυάριθμου επιστημονικού δυναμικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, της έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, εμβολίων, υγειονομικού υλικού, ιατρικής τεχνολογίας, που σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας και κεντρικού σχεδιασμού μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο αυτάρκειας στη χώρα. Έτσι, οι σύγχρονες τεχνολογίες
ο εξυγχρονισμός τους, η εξασφάλιση όλων των σύγχρονων γνώσεων στους επιστήμονες ως σύνολο μπορούν να επιστρέφουν στους ασθενείς σε σύγχρονες, έγκαιρες, αποτελεσματικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας απολύτως δωρεάν από το κράτος. Αυτό το περιεχόμενο για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων έχει έννοια των ποιοτικών υπηρεσιών, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Και ακριβώς οι πάλι για να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας προς όφελος του λαού απαιτεί ισχυρό κουκουέ και δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα απέναντι στον πιο επικίνδυνο ιό, τον καπιταλισμό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.